Σε προϊόν πολυτελείας έχει μετατραπεί τους τελευταίους μήνες στο ελαιόλαδο. Πόσο θα φτάσει τους επόμενους μήνες? Μια χρονιά που θα θυμούνται όλοι είναι φετινή για το ελαιόλαδο, αφού οι τιμές καταγράφουν ρεκόρ. Αρνητικό ρεκόρ για την παραγωγή, αλλά ιστορικό ρεκόρ στην αύξηση των τιμών για την τιμή παραγωγού και καταναλωτή. Συνθέτουν μια εικόνα που όμοιά της δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά στο παρελθόν. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης, Ένωσης Ηρακλείου, αναφέρει: η συγκομιδή βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις ποσότητες να είναι πολύ μειωμένες. Ο δάκος έχει χτυπήσει πολύ τα ελαιόδεντρα τον τελευταίο μήνα, με αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμη περισσότερο η παραγωγή. Φέτος αναμένεται να μην ξεπεράσουμε τους 25.000 τόνους, ενώ πέρσι μαζέψαμε 130.000. Όσον αφορά τις τιμές παραγωγού, αυτή την περίοδο παίζουν από τα 7,5 έως τα 8 ευρώ το κιλό, ενώ η τιμή του τενεκέ ξεπερνάει τα 170 ευρώ και αναμένεται να φτάσει ακόμη και τα 200 και ίσως και παραπάνω. Και προσθέτει, χαρακτηριστικό της κατάστασης φέτος είναι ότι οι περισσότεροι παραγωγοί κρατάνε το λάδι για το σπίτι τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μετά το Φεβρουάριο θα απογειωθεί η τιμή πάνω από τα 10 ευρώ. Όμως το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα υπάρχει λάδι. Πέρσι, το 90% του λαδιού πουλήθηκε σε τιμές 4,5 με 5 ευρώ και στο ράφι έφτανε τα 14 ευρώ το λίτρο. Φέτος που πουλάμε σε αυτές τις τιμές, καταλαβαίνει κανείς ότι θα είναι πολύ παραπάνω. Αντικλεπτικά στο ελαιόλαδο και στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Πλέον η εικόνα με αντικλεπτικά στο ελαιόλαδο έχει γίνει κάτι συνήθες στα σούπερ μάρκετ της Ισπανίας, ενώ κάνει την εμφάνισή της και σε ελληνικά μετά την κατακόρυφη αύξηση της τιμής του. Συσκευασίες του 1 και των 4 λίτρων φυλάσσονται στα ράφια του σούπερ μάρκετ με την τοποθέτηση αντικλεπτικού μηχανισμού, καθώς πλέον η τιμή του υγρού χρυσού χτυπάει κόκκινο. Ένα λίτρο εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδο κοστίζει έως και 14,5 ευρώ σε κάποια σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα πολλά καταστήματα να τοποθετούν αντικλεπτικά στα μπουκάλια. Βλέπουμε μεγάλη αύξηση των κλοπών, δήλωσε ο Ρούμπεν Ναβάρο, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ που διαθέτει 30 καταστήματα στην περιοχή της Ανταλουσίας. Από το Σεπτέμβριο στην Ισπανία ξεκίνησαν να δένουν με αλυσίδες στα μπουκάλια των 5 λίτρων και να τα κλειδώνουν στα ράφια προκειμένου να αποτρέψουν τις κλοπές. Συνήθως οι οικογένειες αγόραζαν μεγάλες ποσότητες ελαιόλαδου για το μαγείρεμα. Πλέον έχουν αναγκαστεί να μειώσουν πολύ τις αγορές τους. Το Σεπτέμβριο οι πωλήσεις εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου μειώθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση. Λιγότερο λάδι στο φαγητό, ακόμη και καθόλου στη σαλάτα. Μικρότερες συσκευασίες είναι ορισμένες από τις αλλαγές των καταναλωτών για να αντιμετωπίσουν την άνοδο στην τιμή του ελαιόλαδου. Από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές αναζητούν την καλύτερη προσφορά προκειμένου να το αγοράσουν. Οι περισσότεροι προτιμούν τις μικρές συσκευασίες για να εξοικονομήσουν χρήματα. Η παγκόσμια άνοδος στις τιμές του ελαιόλαδου έδωσε στους εγκληματίες σε όλη τη Μεσόγειο μια ευκαιρία πλουτισμού. Εγκληματίες σε όλη την Ελλάδα κλέβουν ελιές, κλαδιά, ακόμη και δέντρα για να αποκτήσουν τους πολύτιμους καρπούς. Χρησιμοποιούν ακόμη και αλυσοπρίωνα για να κόψουν κλαδιά, ακόμη και ολόκληρα δέντρα σε αφύλακτους ελαιώνες. Μερικά από τα δέντρα που καταστρέφονται είναι η περαιονόβια. Οι διαρρήξεις αποθήκες, οι λογιστικές απάτες και η νόθευση λαδιού αυξάνονται δραματικά στη χώρα μας. Μεγάλη προσοχή θέλει στους επιτίδιους που πουλάνε νοθευμένο λάδι. 13 περιπτώσεις κλοπής ελαιόκαρπου και 28 περιπτώσεις κλοπής ελαιόλαδο έχουν σημειωθεί από την ελληνική αστυνομία από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και το 1ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Αρκετές είναι και οι περιπτώσεις που γίνονται συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία για νοθευμένο ελαιόλαδο και για ελαιόλαδα αμφιβόλου ποιότητος, το οποίο πολλούν διάφοροι επιτίδιοι. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 3 περιστατικά. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ σημείωσε ότι το ελαιόλαδο συνήθως οι απατεώνες το νοθεύουν με πιο φθηνά φυτικά έλαια και το πουλάνε πλέον ως ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Μερικές φορές, επειδή τα σπορέλαια έχουν άλλο χρώμα, το οποίο είναι πιο κιτρινοπό από το ελαιόλαδο, μπορεί να βάζουν και καμία χρωστική για να ξεγελάσουν περισσότερο τον καταναλωτή. Από τη στιγμή που το ελαιόλαδο αναμειγνύεται με αυτά που είπα, δηλαδή σπορέλαια και χρωστικές, δεν υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας. Από εκεί και πέρα βέβαια, δεν μπορώ να αποκλείσω ότι κάτι μπορεί να υπάρξει που να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ενός ανθρώπου. Βεβαίως, αν κάποιος θέλει, μπορεί να δώσει δείγμα ελαιόλαδου που αγόρασε για έλεγχο ποιότητας στα εργαστήριά μας. Έχουμε βγάλει και ένα τηλέφωνο που μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας. Είναι το 11717. Επίσης, μπορεί κάποιος να κάνει και καταγγελία στο site μας. Έχουμε συγκεκριμένη φόρμα που μπορεί να κάνει καταγγελία και να πάμε εμείς να τη διερευνήσουμε.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που η αστυνομία πιάνει σπίτια ή αποθήκες όπου γίνεται κάποια διακίνηση. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα προφανώς, γιατί δεν μας το επιτρέπει ο νόμος. Αλλά μας στέλνει δείγματα η αστυνομία και έχουμε βρει αρκετές περιπτώσεις που είναι νοθευμένα τα ελαιόλαδα. Είναι πολύ σημαντικό να καταγγέλλονται τέτοια περιστατικά νοθείας για το καλό το δικό μας αλλά και της χώρας μας.